Σημαντικότερες φάσεις του αγώνα Ολυμπιακού Ηρακλή μπορείτε να δείτε αμέσως, περιγράφει ο Στράτος Ευθελής. Προγράφεται στο χώρο του κέντρου όπου κινείται ο Τζόρτζεβιτς. Τζόρτζεβιτς η παλιά για τον Ήλια Ήβιτς. Ήλια Ήβιτς πολύ ωραία προθυνή παλιά για τον Τζόρτζεβιτς, αλλά ο Τζόρτζεβιτς αστοχεί από χαρακτηριστική, από πολύ καλή θέση. Γίνεται τελικά η σέντρα, αλλά θα ελέγξει η άμυνα του Ηρακλή. Εκεί που πάει η μπάλα δεν βρίσκεται επιθετικός του Ηρακλή, άνετα ο Τοχούρογλου, όμως πήγε να κάνει το λάθος ο Κωνσταντίνου, πήγε να γίνει ένα πολύ σημαντικό λάθος εκεί από τον Τοχούρογλου. Ο Τοχούρογλου λέει στους συμπαίκτες του που ακριβώς θα στηθούν σε ένα πρόχειρο τείχος που κάνει ο Ήβιτς με τον Γεωργάτο. Είναι ο Γκόνιας, φατσαριστά το σουτ, περνάει η μπάλα, δεν μπορεί να πιάσει την κεφαλιά ο Ξενής και τελικά μπλοκάρει σταθερά ο Κυριάκος Τοχούρογλου. Φάουλ για τον Ηρακλή. Ένα φάουλ που εκτελείται από τον Χατζίδη για το χώρο που προσπαθεί να κινηθεί ο Κωνσταντίνου. Κερδίζει ο Κωνσταντίνου αμέσως το σουτ από τον Γκόνια. Κερδίζουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Και τώρα με τον Τζόρτζεβιτς προσπαθούν για μια γρήγορη αντεπίθεση. Τζόρτζεβιτς όμως δεν περνάει μπάλα. Προσπάθεια, δεν φτάνει μπάλα στον Ήβιτς. Μεγάλες μάχες εκεί έξω από περιοχή του Ηρακλή. Και είναι ο Ήβιτς, είναι ο Τζόρτζεβιτς κοντά στην μπάλα. Λίγο πιο δεξιά είναι ο Αλεξανδρής. Ο Ήβιτς το σουτ χαμηλά και γκολ. Γκολ για την ομάδα του Ολυμπιακού. Σε ένα πολύ καλό σημείο του αγώνα ο Ολυμπιακός καταφέρνει να ανοίξει το σκορ. Για να ξαναδούμε εδώ. Ο Ήβιτς λοιπόν. Πράγματι η μπάλα μετά την εκτέλεση του φάουλ από τον Ήβιτς χτύπησε στο πρόσωπο του Τσούμπα και ξεγέλασε τον Καρκαμάνη, έστειλε την μπάλα στην άλλη γωνία. Είναι το 1-0 λοιπόν για τον Ολυμπιακό. Έκοψε ο Πουρσανίδης και τώρα είναι ο Ήβιτς που έχει κοντά του τον Τσούμπα. Ο Ήβιτς που κρατάει την μπάλα, μια πολύ ωραία μπαλιά για τον Αλεξανδρή. Αλεξανδρή και 2-0 για την ομάδα του Ολυμπιακού. Στην συμπλήρωση του 6 λεπτού του δευτέρου μέρους ξαναβλέπουμε εδώ από τον Ήβιτς μια πολύ ωραία προσπάθεια από τον Σέρβο και ο Αλέξης Αλεξανδρής από πολύ δύσκολη θέση πραγματικά ο Πουρσανίδης για τον Αλεξανδρή και τώρα Μπάντοβιτς. Μπάντοβιτς τρέχει να τον κόψει ο Χατζίδης, βγάζει σέντρο ο Μπάντοβιτς, κεφαλιά από τον Ήβιτς, ο Ριζόντο δοκάρει και out. Μάλιστα. Για να δούμε εδώ την προσπάθεια του Τζόρτζεβιτς. Ο Αλεξανδρής στο έδαφος. Πρέπει να ξαναδούμε αυτή τη φάση γιατί... Να ξαναδούμε όμως τη φάση αυτή μετά την αντεπίθεση του Ηρακλή με τον Γκόνια. Αυτός που ακούστε πριν ήταν ο Μινάς ο Χατζίδης. Αμέσως μετά την αλλαγή του έκανε δηλώσεις αυτές. Ένα φάουλ έξω από την περιοχή του Ολυμπιακού σε επικίνδυνο σημείο. Ο Γκόνιας λοιπόν, το σουτ και το γκολ. Είναι το γκολ για την ομάδα του Ηρακλή. Ένα γκολ το οποίο δίνει μια εντελώς διαφορετική τροπή στο παιχνίδι. Ένα γκολ από την υπέροχη αυτή εκτέλεση του φάουλ από τον Γκόνια. Σίγουρο είναι ότι δεν υπάρχει παράταση από εδώ και πέρα, να το πούμε και αυτό. Ο ίδιος ο Παπαδόπουλος εκτελεί το φάουλ για τον Στολτίδη. Στολτίδης που περνάει την μπαλιά για τον Γκόνια. Γκόνιας μέσα στην περιοχή, γίνεται το σούτ από τον Ξενίδη. Κερδίζει την μπάλα τελικά ο Πασαλής. Και θα συνεχιστεί η επίθεση του Ολυμπιακού με την σέντρα του Γεωργάτου. Έξω περιοχή ο Πουρσανίδης, το σούτ. Μια απόκριση από τον Καρκαμάνη. Επιμένει ο Πουρσανίδης πάλι με την περιοχή. Για να δούμε, βγάζει τη σέντρα ο Τσούπα, παραχωρεί κόρνερ. Τα βίζας πάντα προς την παλιά. Αλεξανδρής. Ωραία παλιά του Αλεξανδρή. Για να δούμε προσπάθεια για πλασάρισμα. Αλλά η μπάλα δεν κάνει τα κέφια του Δημήτρη Μαυρογεννίδη. Γκόνιας. Φεύγει μπροστά μόνος ο Γιωβάνοβιτς. Αλλά ο Γιωβάνοβιτς περνάει. Για να δούμε. Μαρκάρεται και είναι πέναλτι. Εκτέλεση λοιπόν του πέναλτι και το γκολ. Είναι το γκολ λοιπόν από τον Δανιήλ Παπαδόπουλο, είναι το 2-2. Πανηγυρισμοί από τους λιγοστούς φιλάθλους του Ηρακλή στην εξέδρα και μάλλον αυτό το γκολ σημαίνει
οριστική πρόκριση. Για να δούμε εδώ, ο Ξανθόπουλος είναι μόνος, ο Γκόνιας αριστερά, 4 με 2 παίκτες είναι. Για να δούμε τον Στολτίδης και κάνει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, συνεχίζεται η φάση. Πολλές προσπάθειες τελικά, ο Ηρακλής, θα τολμήσω να πω, καταφέρνει να χάσει αυτό το γκολ. Φάουλ από τον Ινιάδη πλασαριστά, πίσω η μπάλα στον Τζόρτζεβιτς. Ένα σούτ του Τζόρτζεβιτς, η μπάλα στο δοκάρι. Το κόρνερ από τον Ινιάδη. Και το σφύριγμα του κύριου Μητιούρη. Ολυμπιακός Ηρακλής 2-2. Ο Ηρακλής περνάει στην επόμενη φάση του κυπέλου Ελλάδας. Τα πιο ευχάριστα Χριστούγεννα μπορούμε να κάνουμε μετά τη μεγάλη μας επιτυχία σήμερα επί ενός μεγάλου Ολυμπιακού. Εγώ πιστεύω ότι τα παιδιά καταβάλαν κάθε δυνατή προσπάθεια. Παίξαμε πάρα πολύ καλά και ειδικά περιορίσαμε το χώρο, πιστεύω, για να μπορούν να βρουν διαδρόμους οι καλοί επιθετικοί παίκτες του Ολυμπιακού. Και από εκεί και πέρα βασιστήκαμε κυρίως στις αντεπιθέσεις μας, έστω και αν ήταν λίγες. Καταφέραμε, βάλαμε κάποιο γκολ που πιστεύω αρχική μας επιδίωξη ήταν αυτή, για να μπορέσουμε να πάρουμε αυτή τη σπουδαία πρόκριση. Μετά το 2-0 πώς νιώσατε, καθώς ο Ολυμπιακός είχε και δοκάρι στο 2-0, ενώ τώρα πέφτουν κάποια μικρά αντικείμενα για τον Τάκη τον Γκόνια.